Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που μας κάνατε και ήρθατε. Καλή επιτυχία. Να γυρίσουμε. Κύριος Γιαννακίδης. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Να είστε καλά. Οι υψηλές προσδοκίες της 26ης Καβάλα Expo 2018 φαίνεται πως έγιναν πραγματικότητα, καθώς αρκετοί ήταν οι πολίτες αλλά και οι επιχειρηματικοί φορείς, οι οποίοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην τελετή των εγγενείων στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης. Οι τοπικοί φορείς επίσης ήταν εξίσου αρκετοί, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησαν οι υφυπουργοί εσωτερικών Κατερίνα Νοτοπούλου αλλά και οικονομία Στάθης Γιαννακίδης. Εργαζόμαστε εντατικά προκειμένου να υλοποιήσουμε το όραμα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Για προκειμένου να καταστεί η Μακεδονία και η Θράκη πόλος ανάπτυξης και πύλης συνεργασίας. Στη λογική και στο πλαίσιο αυτό βρισκόμαστε σήμερα για να εγκαινιάσουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή, την Καβάλα Expo, με ιδιαίτερη χαρά. Με βάση αυτό το γεγονός, λοιπόν, επανατοποθετείται η Καβάλα στο χάρτη του διεθνούς εμπορίου και ανακτά την ηγετική της δύναμη στην επιχειρηματικότητα. Ο στόχος είναι το επόμενο διάστημα να κάνουμε όλοι τα μέγιστα, αποκινούμε παραγωγικούς φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση και όλα τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να εξαντλήσουμε τη δυναμική της περιοχής, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως το λιμάνι. Η εποχή των μνημονίων έλαβε τέλος τον Αύγουστο του 2018 και σε συνδυασμό με τη Συμφωνία για τη Ρύθμιση του Χρέους δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις προκειμένου να περάσουμε σε μια νέα κατάσταση συνολικά για τη χώρα, την ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία. Σε μια επετειακή έκθεση είναι τα 100 χρόνια που το επιμελητήριο είναι εδώ. Επί 100 χρόνια από το 1918 μέχρι και σήμερα το επιμελητήριο της Καβάλας είναι μπροστάρης σε αγώνες. Έχει δώσει το στίγμα του, έχει περάσει τις εξετάσεις του και έχει δημιουργήσει και αυτή την έκθεση που φέτος είναι η 26η και παρά τις δύσκολες συνθήκες και συγκυρίες που είχαμε τα τελευταία χρόνια είναι εδώ, είναι ζωντανή, είναι δημιουργική. Βλέπουμε εκατοντάδες πλέον εκθέτες. Η 26η Διεθνής Έκθεση Καβάλα Expo 2018 είχε μάλιστα και εορταστικό τόνο, καθώς πραγματοποιείται για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Καβάλας. Πραγματικά μια σημαντική έκθεση για την περιφέρειά μας που έχει καταστεί θεσμός πλέον στην ευρύτερη περιοχή για πολίτες και επιχειρηματίες, μια μεγάλη γιορτή επιχειρηματικότητας και γι' αυτό είμαστε εδώ για να στηρίξουμε. Η περιφέρεια στηρίζει όλες τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή της και θεωρούμε πως επειδή αποτελούν και αυτές πραγματικά αναπτυξιακά εργαλεία και συμβάλλουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας. 26η έκθεση. Εσίως, πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα, μια έκθεση του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας που εμείς οι Καβαλιώτες την αισθανόμαστε η δικιά μας έκθεση. Θέλουμε να τη στηρίξουμε και τη στηρίζουμε κάθε χρόνο και καλό τους Καβαλιώτες να έρθουν να την επισκεφτούν. Σήμερα πραγματοποιούνται τα εγγένεια της Καβάλα Expo, μια διοργάνωση από ό,τι βλέπουμε από την είσοδο και από τον κόσμο, πολύ άρτια διοργανωμένη. Συγχαίρομαι τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τη διοίκηση του Επιμελητηρίου της Καβάλας για αυτή την πρωτοβουλία που παίρνω κάθε χρόνο. Κοιτάξτε, εγώ θα πω ένα πράγμα, ότι αισθάνομαι άσχημα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την επιχειρηματικότητα με τα δεδομένα της υπερφορολόγησης των μεγάλων εισφορών και τα καταφέρνουν παρόλα αυτά και έχουν και το κουράγιο μέσα από τους επιμελητηριακούς δεσμούς να οργανώνουν εκθέσεις τοπικών προϊόντων όπως και αυτή. Χαίρομαι πολύ που βλέπω πάρα πολύ κόσμο, κάθε χρόνο και καλύτερα. Η καινούργια σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκτοξεύσει από ό,τι βλέπω και τις συμμετοχές, αλλά και την προσέλευση του κόσμου. Πολύ κόσμο βλέπω, μόλις έφτασα. Πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία, ευχόμαστε να έχει μεγάλη επιτυχία. Είμαι πεπισμένος ότι τέτοιου είδους εκθέσεις μπορούν να μεγαλώσουν τον νομό, μπορούν να μεγαλώσουν την περιφέρεια. 26 χρόνια Καβάλα Expo, μια φιλόδοξη πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε κάποτε στην πιλωτή γύρω από το διοικητήριο της τότε νομαρχίας της σημερινής περιφερειακής ενότητας. Οραματική πρωτοβουλία, μεγάλη έμπνευση, η οποία 26 χρόνια μετά αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση της περιφέρειας. Είναι η σημαντικότερη έκθεση στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και άντεξε
μέσα στους πιο δύσκολους καιρούς. Ναι, σήμερα είμαστε εδώ στα γένεια της έκθεσης, μια πολύ σημαντική έκθεση για την περιοχή, για τον νομό, για την περιφέρειά μας. Έχει ραντεβού εδώ σήμερα επιχειρηματικότητα. Εύχομαι κάθε επιτυχία στους εκθέτες. Κάθε επιτυχία στους εκθέτες, πιστεύω όλα να πάνε καλά. Έχει ανάγκη η οικονομία, η τοπική από τέτοιες εκθέσεις. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει όχι μόνο να τα αγκαλιάσουμε, είναι προβολή για την Καβάλα. Και εδώ φαίνεται η αξιοσύνη των επαγγελματιών της Καβάλας, των άξιων επιχειρηματιών, μικρών και μεγάλων. Είμαστε εδώ στην Καβάλα, στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η επιχειρηματική κοινότητα και το επιμελητήριο για την προαγωγή των επιχειρήσεων και την εξωστρέφειά τους. Αξίζει να σημειωθεί πως τον αγιασμό, τις ομιλίες αλλά και τα εγγένεια της 26ης Καβάλα Expo 2018 κάλυψε μέσω ζωντανών συνδέσεων για ακόμα μία χρονιά το ένα Channel. Κύριε Κουρκούλη, στον αέρα είμαστε ζωντανά εδώ, Καβάλα Expo, πολλής κόσμος και μέσα και απ' έξω και πολύ νεολαία. Συμμετέχουμε όλοι και εγώ προσωπικά και από την ιδιότητα την καλλιτεχνική και από την ιδιότητα του συντονιστή των μουσικών σχημάτων φέτος. Εθελοντικά φυσικά προσφέρω την υπηρεσία μου με μεγάλη χαρά και χαίρομαι που κατά τα δεδομένα τουλάχιστον και τα δικά μας, κατά πόσο ακούσαμε, αλλά και τον γύρο οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα το θεσμό, υπάρχει μία νέα ανάσα και υπάρχει κάτι το οποίο αλλάζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σταματάω μέχρι εκεί. Θα ήθελα και εγώ προσωπικά να πω συγχαρητήρια σε όλους όσους πραγματοποιήσανε την έκθεση και από την άλλη θα ήθελα να καλέσουμε όλο τον κόσμο σε μια ανοιχτή πρόσκληση να έρθουνε.